Γεια σας παιδιά. Το θέμα μας τα χόρτα με τη Μεσσηνέζα. Κάποιος φίλος το ζήτησε. Λοιπόν, ένα βασικό πράγμα. Όταν είναι τα χόρτα πολύ μεγάλα, παίρνουμε λίγο πιο χοντρό, παιδιά. 3,9. Αυτό αντέχει. Δεν θα χτυπήσουμε σε σίτα. Θα μας το κόψει. Δεν θα χτυπήσουμε σε μεγάλο κλαδί. Ειδικά ξερά δηλαδή που είναι μέσα. Πάλι θα μας το κόψει. Ό,τι και να κάνουμε, θα έχουμε φθορά. Δεν γίνεται. Έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλά, αλλά δεν γίνεται. Θέλει δηλαδή το 3,9. Αυτό είναι το καλύτερο για μένα. Αν κάποιος βρει κάποιο πιο καλό, μπορεί να το γράψει στα σχόλια. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, να μιλήσουμε και για τη βενζίνα. Αναλογίες. 200 γραμμάρια σε 4 λίτρα. Να το θυμάστε έτσι. 50 γραμμάρια ανά λίτρο. Τη βενζίνα αναλογία με το λαδάκι μας. Τώρα, πρέπει να ρυθμίσουμε τη ζώνη μας. Η ζώνη πώς πάει δηλαδή. Για να έχουμε την επίπεδο, δηλαδή άλλο άτομο που είναι ψηλό, πρέπει να κατεβάσουμε δηλαδή το γάντσο που μπαίνει. Άλλος κοντός, δηλαδή πιο πάνω λίγο. Εσείς μπορείτε να το δείτε αυτό εδώ. Εντάξει παιδιά, θα το δούμε και στην πράξη πώς μπορούμε να κόβουμε τα χόρτα. Όταν είναι ψηλά τα χόρτα, είναι μεγάλα τα χόρτα, δηλαδή κόβουμε από δεξιά δηλαδή προς τα αριστερά, παρασέρνοντας και τα χόρτα μαζί. Δηλαδή ξεκινάμε από αριστερά πρώτα, από αριστερά καθαρίζουμε το μέρος και σιγά σιγά κόβοντας τα χόρτα, δηλαδή από αριστερά, θα το δείτε και στην πράξη, σμπρώχνουμε τα μεγάλα χόρτα εκεί. Δεν χρειάζεται δηλαδή τα χόρτα τα μεγάλα να τα ψιλοκόβουμε, δηλαδή να τα κάνουμε όπως τα κάνει ένα μηχάνημα που κόβουμε τα χόρτα στο... που τα τριματιάζει δηλαδή, καταλάβατε. Λοιπόν, θα το δούμε και στην πράξη λίγο. Αυτό είναι το καλύτερο σύστημα που μπορούμε να περάσουμε το κορδόνι μέσα. Εδώ κάτω η βιδίτσα μπορεί να πιάσει χώμα μέσα. Με κανένα κατσαβιδάκι δηλαδή, άμα δεν μπαίνει το άλεν, με κανένα κατσαβιδάκι. Εδώ είμαστε. Αυτό εδώ το κορδονάκι δηλαδή να μην χτυπάει, να μην φτάνει εδώ. Αυτή η απόσταση είναι μια χαρά. Λοιπόν παιδιά, το σύστημα αυτό για να κουμπώσουμε το χορτοκοπτικό μας. Πρέπει ανάλογα με το ύψος του ανθρώπου, δηλαδή να ταιριάσει η Μεσσηνέζα για να πάει ευθεία κάτω. Είσαι ψηλός, θα το κατεβάσεις λίγο κάτω. Ανάλογα δηλαδή έτσι, κουμπώνουμε το μηχανάκι μας. Σούπερ! Τα καλύτερα είναι αυτά. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή για αυτό το σύστημα. Πρέπει η Μεσσηνέζα δηλαδή να πάει ακριβώς ίσια για να κόβει. Για να είμαστε. Το βάρος μας κάνει δηλαδή το βάρος αυτό με το άλλο να έρχεται σε μια ισορροπία. Λοιπόν ξεκινάμε για να κόβουμε. Είπαμε από δεξιά πάμε προς τα αριστερά. Σίγουρα, εντάξει παιδιά, και αν θέλετε βάλτε και καμιά ποδιά εδώ πέρα, εντάξει. Εργασία και χαρά για να πέσουν και τα κιλά. Να είστε καλά.